Πολύ σημαντικές αποκαλύψεις για τον τηλεοπτικό σταθμό Alter, κάνει με το σημερινό της πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Contra News. Συγκεκριμένα, η εφημερίδα παρουσιάζει τα πρόσωπα που άρπαξαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αλλά και δικαστικά βουλεύματα, εκατομμύρια ευρώ από το κανάλι, οδηγώντας το στην καταστροφή και τα έστειλαν βεβαίως, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε προσωπικούς λογαριασμούς τους που είχαν στην Ελβετία. Για να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Από το 2003 γράφουμε και φωνάζουμε ότι έπεφτε πολύ κλέψιμο στο Alter. Μέχρι και σε ωραία εκπομπή βγήκαμε και ζητήσαμε να διενεργηθεί έλεγχο στα οικονομικά του καναλιού. Αλλά δυστυχώς η φωνή μας καλυπτόταν από τους πολιτικούς που λάδωναν οι τότε ιδιοκτήτες του Alter, Θανάσης Αθανασούλης και Γιώργος Βασαμίδης, που με 4-5 εισηγμένες εταιρείες τους στο χρηματιστήριο, ψοφίμια του κερατά, έτρωγαν τα λεφτά του Κοσμάκη που έτρεχε να επενδύσει, πουλώντας τα σπίτια του, τα χωράφια του και διαθέτοντας τις οικονομίες του για να μην χάσει το κελεπούρι των μετοχών της Altec, της Microland, της Easware, της Unisoft και είχαν στήσει πάρτι με πολλά από τα στελέχη του Πασόκ και κυρίως του Σιμίτη, όπου σαν λοχαγή του Πασόκ ανήκαν στην ομάδα του. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κουρίς είχε εμφανιστεί στις 11 Μαρτίου του 2003 στην εκπομπή του Μανώλη Καψή και είχε καταγγείλει τα εξής, μεταξύ άλλων ότι οι Αθανασούλης και Βαλσαμίδης μέσα σε 2 χρόνια φάγανε ή σπαταλήσαν 16 δισεκατομμύρια δραχμές που πήρε το κανάλι από το χρηματιστήριο και 4 δισεκατομμύρια που έβαλαν οι μέτοχοι. Ότι ο Βαλσαμίδης έφαγε 826 εκατομμύρια δραχμές, πόσο που είχε βάλει ο Κουρίς, και αντί αυτά τα εκατομμύρια να επιστραφούν στον Κουρί, ο Βαλσαμίδης έκοψε μια επιταγή από μπλοκ του καναλιού, πήρε τα λεφτά από το Alter και τα έβαλε στην τσέπη του. Επρόκειτο για μια αποκαλυπτική εκπομπή την οποία πολλοί ακόμα θυμούνται. Φυσικά δεν κουνήθηκε φίλο. Ούτε ο περιβόητος ΔΟΕ επί εποχής ημίτη, ούτε το χρηματιστήριο, ούτε η κεφαλαιαγορά, ούτε και κανένας εισαγγελέας, μόλον ότι οι καταγγελίες μας ήταν συγκλονιστικά αποκαλυπτικές. Μεταξύ των άλλων, είχαμε αποκαλύψει ότι οι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας υλικών στις βαλκανικές χώρες, αν είναι δυνατόν να έφτιαχναν τέτοιου είδους υλικά οι καράβλαχοι με τις οποίες παγίδευαν τους επενδυτές και τους λίστευαν, ήταν κοντέινερ γεμάτα με τα σκουπίδια της γειτονιάς τους, που τα μάζευαν και τα εξήγαγαν στα Βαλκάνια, λαδώνοντας τελωνιακούς για να εισπράττουν τεράστια ποσά από παράνομες επιδοτήσεις για δίθεν εξαγωγές και επιστροφή ΦΠΑ. Για να μην ανακαλυφθεί δε η απάτη των Αθανασούλη και Βαλσαμίδη, πολλά από αυτά τα κοντέινερ τα γεμάτα με τα σκουπίδια της γειτονιάς τους, αντί των ηλεκτρονικών υψηλής τεχνολογίας, τα πέταγαν στις χαράδρες των βουνών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ότι τάχατες τους έφυγαν σε κάποια στροφή από τα φορτηγά τους και έτσι εισέπραξαν και ασφάλειες από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τα λαμόγια ο Αθανασούλης και ο Βαλσαμίδης έφαγαν ή σπατάλησαν μέσα σε 2 χρόνια 20 δισεκατομμύρια δραχμές ή 60 εκατομμύρια ευρώ. Σε όλο αυτό το παιχνίδι πρέπει να τονιστεί ότι ο Γιώργος Κουρίς και οι συγγενείς του δεν συμμετείχαν σε αυτό το πάρτι. Δεν έπαιξαν με καμία εταιρεία στο χρηματιστήριο και δεν πούλησαν ποτέ ούτε μία μετοχή. Γεγονός πρωτοφανές για επιχειρηματία από εκείνη τη μαύρη εποχή για τους επενδυτές, όλοι οι μεγαλομέτοχοι των εισηγμένων εταιριών θησάβρισαν πουλώντας και αγοράζοντας μετοχές, δηλαδή αέρα πατέρα. Μέσα σε 2 χρόνια φαγώθηκαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ αφού οι Αθανασούλιδες είχαν πετάξει έξω και από το διοικητικό συμβούλιο τους Κουρίδες και τους απαγορευόταν να έχουν πρόσβαση στο λογιστήριο του σταθμού. Η δε ακροαματικότητά του έπεσε στο 1%, δηλαδή παρά τα δισεκατομμύρια δραχμές που είχαν φαγωθεί το κανάλι βούλιαζε. Τότε κλήθηκε ο Κώστας Γιαννίκος που μέχρι τότε ήταν παντοδύναμος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Star Channel. Και όπως είναι γνωστό, φεύγοντας οι Βαρδινογιάννηδες έλεγαν ότι τους έφαγε πάνω από 20 δισεκατομμύρια δραχμές. Αγόρασε το 25% των μετοχών του καναλιού και έγινε ο απόλυτος μονάρχης στο Alter, το οποίο διοικούσε απολυταρχικά και χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. Αυτός με βοηθό του το γενικό διευθυντή που σέρνει μαζί του από όπου περνάει. Επί Γιαννίκου το κανάλι πραγματικά απογειώθηκε σε ακροματικότητα, αλλά μαζί με τη θεαματικότητά του απογειώθηκαν τα δάνεια, τα χρέη και δόθηκαν μισθοί σε εργαζομένους που έφταναν ακόμη και τις 100.000 ευρώ το μήνα. Φυσικά μαζί με την άνοδο της τηλεθέασης και των δανείων άρχισε και το μεγάλο φαγωπότη μεταξύ Alter και διαφημιστών. Εκεί έγινε το έλα να δεις και φυσικά άρχισαν και οι αρπαχτές και η ληστεία του καναλιού. Άρπαζαν τα λεφτά από το ταμείο του Alter και τα έβαζαν σε δικούς τους ή συγγενών τους λογαριασμούς, σε τράπεζες του εξωτερικού ή σε offshore εταιρείες. Ο Κώστας Γιαννίκος με τη γυναίκα του Κατερίνα υπό την ανεχή του Αθανασούλη και μια ομάδα ακόμη ανθρώπων που περιγράφονται στο ακλόνητο δικαστικό ντοκουμέντο το οποίο φέρνει στη δημοσιότητα η Contra News εμφανίζονται να μεταφέρουν τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2001 σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία ή στα ταμεία της εταιρείας Moderni Keri εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια. Κορόιδευαν δηλαδή και τον άλλο μεγαλομέτοχο του καναλιού αλλά και τους εργαζομένους οδηγώντας το λουκέτο του τηλεοπτικού σταθμού που σάρωνε σε τηλεθέαση. Ενδεικτικά, παραθέτουμε 2 αποσπάσματα για τα εκατομμύρια που διακινήθηκαν από τα ταμεία του καναλιού στους λογαριασμούς της οικογένειας Γιαννίκου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η συγκεκριμένη ομάδα ουσιαστικά λειτουργούσε σαν μια εγκληματική ομάδα που στόχο είχε να αδειάσει τα ταμεία του καναλιού και να ξεπλύνει οργανωμένα τα χρήματα αυτά για λογαριασμό της ώστε να χαθούν τα ίχνη τους.